Τώρα πάμε να δούμε τι παραμέτρους μπορούμε να βάλουμε στο transition. Εντάξει, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πειράξουμε είναι το χρονισμό. Δηλαδή αν παρατήρησες ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί default είναι ότι ξεκινάει αργά, αμέσως μετά επιταχύνει και αμέσως μετά επιβραδύνει και φτάνει να κλείσει το transition με ένα αργό τρόπο. Οπότε είναι σαν να λέμε ότι πηγαίνει αργά, αμέσω μετά πηγαίνει γρήγορα και αμέσω μετά πηγαίνει αργά. Αυτό είναι ο default τρόπο, το οποίο είναι το ease. Και αμέσω μετά έχουμε ένα property το οποίο λέγεται Transition Timing Function, στο οποίο μπορούμε να βάλουμε διαφορετικέ τιμέ. Α ρίξουμε μια ματιά σε αυτέ τι τιμέ μέσω ενό παραδείγματο. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να παίξει με αυτό εδώ το αρχιάκι, προκειμένου να δει του διαφορετικού χρονισμού. Οπότε α το πάρουμε με τη σειρά. Το easy, όπω είπαμε λοιπόν, ξεκινάει αργά και αμέσω μετά τελειώνει αργά και στη μέση επιταχύνει. Μετά το γραμμικό σημαίνει ότι πηγαίνει με την ίδια ταχύτητα σε όλη την εξέλιξη του animation. Το easy in σημαίνει ότι αρχικά είναι αργά και τώρα θα αρχίσει να φορτσάρει, 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 να πηγαίνει γρήγορα και κουτουλάει. Το easy out ξεκινάει γρήγορα και αμέσω μετά επιβραδύνει. Το easy out μοιάζει πάρα πολύ με το easy, έχει μια ανεπαίσθητη διαφορά, α πούμε, την οποία δεν καταλαβα καν ποια είναι, να σου πω την αλήθεια. Και αμέσω μετά πάμε σε αυτά τα steps τα οποία έχουν ενδιαφέρον βάζουμε έναν αριθμό εμεί τη αρεσκία μα, δηλαδή εδώ πέρα είναι η τιμή 5 α πούμε, και θα γίνουν 5 ισόχρονε μεταβάσει με την πρώτη μετάβαση να γίνεται στην αρχή του χρόνου. Εντάξει? Δηλαδή, α πούμε, του έχω βάλει τώρα εδώ νομίζω 5 δευτερόλεπτα, οπότε κάθε ένα δευτερόλεπτο θα γίνεται η μετάβαση, αλλά η πρώτη μετάβαση θα γίνει με το καλημέρα, δηλαδή με το που θα κάνω hover το ποντίκι θα γίνει η μετάβαση. Το έκανα hover λοιπόν και αρχίζουν και γίνονται οι μεταβάσει κανονικά. Ενώ Αντίθετα στο steps με νυ και δεύτερο όρισμα το end, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πρώτα θα περάσει το ένα δευτερόλεπτο και θα γίνει μετά η μετάβαση, μετά θα περάσει το ένα δευτερόλεπτο και θα γίνει η μετάβαση κτλ. Αυτέ λοιπόν είναι οι βασικέ τιμέ τι οποίε μα δίνει η CSS για να παίξουμε, και υπάρχει τώρα και ένα δεύτερο τρόπο να δουλέψουμε και να φτιάξουμε έναν χρονισμό τη αρεσκία μα σχεδόν. Δουλεύοντα με καμπύλε Μπεζιέ. Οι καμπύλε Μπεζιέ στην ουσία είναι παραμετροποίηση του χρόνου, μάλλον τη μετάβαση, σε συνάρτηση με το χρόνο. Παρατήρησε λίγο αυτά εδώ τα γραφήματα, για να καταλάβουμε λίγο και το πώ θα δουλέψουμε με βάση την καμπύλη Μπεζιέ. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ότι ο χρόνο είναι ο οριζόντιος άξονα, ενώ η πρόοδο η οποία συμβαίνει. Όταν λέμε πρόοδο εδώ, είναι η διαφορά στην αριθμητική τιμή. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα δουλεύει με pixel και θε να πα από τα 100 pixel στα 200 pixel, τότε κάτω-κάτω στον κατακόρυφο άξονα θα είναι τα 100 pixel και πάνω-πάνω θα είναι τα 200 pixel. Εντάξει. Οπότε στο γραμμικό η μετάβαση είναι ομαλή. Στο Ease, τώρα βλέπει για παράδειγμα, πάλι σκέψου ότι δουλεύει με pixel και κάτω-κάτω είναι τα 100 pixel και πάνω-πάνω είναι τα 200 pixel, ότι στην αρχή πηγαίνει πολύ γρήγορα. Έτσι, συγγνώμη, στην αρχή πηγαίνει πολύ αργά. Αν παρατηρήσει, δηλαδή, εδώ η πρώτη μετάβαση που έχει γίνει είναι αργή. Αμέσω μετά αρχίζει και πηγαίνει γρήγορα. Πηγαίνει ο άξονα, ανεβαίνει απότομα και αμέσω μετά αρχίζει να πηγαίνει αργά. Οπότε, αυτή την καμπύλη τη διαβάζουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αμέσω μετά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το property, στο transition timing function δηλαδή. Να πάμε να του πούμε, θα βάλεις μία κυβική πεζιέ. Κοίτα εδώ, αυτό είναι το συντακτικό, Cubic Bezier δηλαδή, και αμέσως μετά πηγαίνουμε και βάζουμε τέσσερις τιμές, χ1, ψ1, χ2, ψ2. Αλλά υπάρχουν δύο τρόποι, ο δρόμος της αρετής και ο δρόμος της κακίας. Ο δρόμος της αρετής είναι να καταλάβουμε ότι το χ1, ψ1 είναι οι συντεταγμένες αυτού εδώ το σημείο, το οποίο τραβάει την καμπύλη προς τα πάνω, δηλαδή την παίρνει και την πάει έτσι, αλλά από το κάτω άκρο, και επίσης το χ2 ψ2 είναι το δεύτερο σημείο το οποίο επίσης τραβάει την καμπύλη προς τα κάτω. Ε, τώρα, αυτό μπορούμε να το δουλέψουμε με έναν ευκολότερο τρόπο χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το site ας πούμε όπου ξέροντας να διαβάζουμε το διάγραμμα έτσι όπως είπαμε αμέσως μετά μπορούμε να παίρνουμε αυτά τα σημεία και να, το, να τροποποιήσουμε τη μετάβαση δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω φτιάξει κάτι το οποίο είναι σχεδόν γραμμικό εντάξει. αμέσως μετά κάνοντας την τροποποίηση μπορώ να αλλάξω τη συνάρτηση του χρονισμού δηλαδή τώρα αν το πάω και κάτω 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 το ξεφτύλισα λίγο, δεν πειράζει. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μια πολύ απότομη αλλαγή στην αρχή, αμέσως μετά πηγαίνει αρνητικά, και, δηλαδή θα γυρνάει και προς τα πίσω τώρα το αντικείμενό μου, και αμέσως μετά πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα προς τα εμπρός. Αν το πατήσουμε και το δούμε, κοίτα αυτό το ροζ το πάνω έτσι, όχι το κάτω, εντάξει, στην ουσία αυτή είναι η μετάβαση η οποία έγινε. Ωραία. Οπότε μπορούμε να πάμε σε αυτό εδώ το site του συγκεκριμένου cubicbezier.com και αμέσως μετά οι τιμές βγαίνουν αυτόματα, κάνουμε ένα copy και το παίρνουμε και το πετάμε στο, στο συγκεκριμένο property, δηλαδή στο transition timing function. Ας δείξουμε μια ματιά και στο παράδειγμα 4, το οποίο είναι αυτό εδώ όπου εδώ τώρα έχει οριστεί αν παρατηρήσεις αυτή εδώ η transition timing function ότι είναι ένα συγκεκριμένο συνδυασμό της καμπύλης Μπεζιέ και πάμε εδώ λοιπόν και εδώ ο συνδυασμός του συγκεκριμένου λοιπόν έχει οδηγήσει σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα αναφορικά με τη συνάρτηση χρονισμού. Αυτά λοιπόν άρα... Θα θυμάσαι ότι εντάξει, συνήθω το δουλεύουμε με το ΙΣ, αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα θέλει να αλλάξει τη συνάρτηση του χρονισμού, έχει αρκετέ επιλογέ οι οποίε περιγράφονται σε αυτήν εδώ τη διάρκεια.